Σήμερα λοιπόν η μέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εξαίρεση όμως αποτελεί η βορειοανατολική Ελλάδα. Και συγκεκριμένα, όπως βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά στο χάρτη μας, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, όπου υπάρχει και αυτή τη στιγμή συννεφιά. Αργότερα οι συννεφιές θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Θέλει μια προσοχή σε αυτές εδώ τις περιοχές, γιατί ενδέχεται τα φαινόμενα τοπικά να είναι και έντονα ή να συνοδεύονται και από χαλάζι και έντονους βέβαια κεραυνούς. Μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα θα λέγαμε στους κεραυνούς. Απομακρυνόμαστε από θάλασσες και ακτές όταν βλέπουμε την εξέλιξη τέτοιων φαινομένων. Η υπόλοιπη χώρα θα απολαμβάνει ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Παρ' όλα αυτά όμως στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές συννεφιές και ενδέχεται κατά μήκος της οροσειράς Σπίνδου να εκδηλωθούν πρόσχερες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες μικρής γενικά διάρκειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ανέμους, βλέπετε χαρακτηριστικά μες στο Ιόνιο πνέει ένα βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα 5 τοπικά 6 μποφόρ. Προς τη θάλασσα Κυθύρου πλησιάζουμε και τα 7. Μία προσοχή και στο θέμα των πυρκαγιών σήμερα, γιατί ιδιαίτερα θα λέγαμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα οι άνεμοι σήμερα είναι κάπως ενισχυμένοι, αλλά και από την πλευρά του Αιγαίου παρατηρήστε ότι υπάρχει ένα βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα 4 τοπικά 5 μποφόρ που στα νότια τμήματα στρέφεται σε βορειοδυτικό με τις ίδιες πάλι εδώ εντάσεις. Θερμοκρασιακά βρισκόμαστε αρκετά υψηλά σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες θερμοκρασιακές τιμές. Σκεφτείτε ότι τώρα εδώ στην Αττική ξεκινάμε από τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι σχετικά ανεβασμένες οι ελάχιστες θερμοκρασιακές τιμές. Αργά το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα, όπως επίσης και στα νησιά μας, θα προσεγγίσουμε τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας γύρω στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Έχει πέσει βέβαια λίγο θερμοκρασία σε ό,τι αφορά τις μέγιστες τιμές. Παρ' όλα αυτά όμως οι ελάχιστες, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι αρκετά ανεβασμένες. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής πώς θα έχει εξέλιξη σήμερα. Βλέπετε γενικά πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. Κάποια τοπική συννεφιά θα έχουμε κυρίως από το μεσημέρι και μετά με έμφαση τη γύρω ορεινή ζώνη και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Οι άνεμοι μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα δυτικότερα τμήματα που βρέχονται από το Σαλονικό θα φτάνουν τα 5 μέχρι πρόσκαιρα προς τα πιο δυτικά βορειοδυτικά τμήματα, ίσως και τα 7 μποφόρ, καθώς θα κατρέχονται από τους ορεινούς όγκους της βορειοδυτικής Αττικής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ανατολικά τμήματα, θα επικρατήσει ένα βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα γύρω στα 5 μέχρι μποφόρ, το γνωστό μας δηλαδή Μελτέμι. Θερμοκρασιακά, όπως είπαμε, ξεκινάμε αυτή τη στιγμή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Θα φτάσουμε αργά το μεσημέρι στους 36. Πάμε να δούμε τώρα και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή λίγες τοπικές συννεφιές. Αργότερα και κυρίως προς το απόγευμα οι συννεφιές θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί πρόσχερη καταιγίδα με έμφαση τους ορεινούς όγκους, αλλά αυτό, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και το κέντρο της πόλης. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, θα επικρατήσει μια θαλάσσια άβρα προς το απόγευμα γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και ο υδράργυρος ξεκινάει αυτή τη στιγμή γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης για να φτάσουμε περίπου στους 34.